Θα ήθελα να ξεκινήσω με το ότι η προετοιμασία αυτής της παρουσίασης ήταν η αφορμή για να θυμηθώ δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι κάποτε ήμουν οδοντίατρος. Το δεύτερο, ότι όταν πρωτογύρισα στην Ελλάδα και είχα πάει σε μια από τις πρώτες ημερίδες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είχα ακούσει τον κύριο Κυριόπουλο να λέει ότι η ελαστικότητα ζήτησης οδοντιατρικών υπηρεσιών πλησιάζει, προσομοιάζει με την ελαστικότητα που έχουν τα πολυτελή αγαθά. Και θυμάμαι ότι οι οδοντίατροι είχαν εκμανή. Θυμάμαι ένα συγκεκριμένα οδοντίατρο, συνδικαλιστή και καθηγητή στη Θεσσαλονίκη, που είχε πει δεν είναι δυνατόν υπηρεσίες υγείας, οδοντιατρικές υπηρεσίες, να ταυτίζονται με πολυτελή προϊόντα. Βέβαια, η απάντηση είναι το ότι είναι δυνατόν. Θα δούμε την εξέλιξη των δαπανών που είχαμε μέσα στην κρίση. Για να συζητήσουμε καλύτερα όμως τις οδοντιατρικές δαπάνες, θεωρώ σκόπιμο να σας πω μερικά λίγα λόγια για την ιδιαιτερότητα της στοματικής υγείας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, των οδοντιατρικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Μετά θα δούμε τις δαπάνες, τάσεις και προσκλήσεις και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο κεντρικό ερώτημα του φόρουμ, το τι γίνεται με το ποιος πληρώνει. Λοιπόν, τρως, μιλάς, γελάς, φιλάς, τέσσερις σοβαροί λόγοι για να φροντίζεις το στόμα σου. Μακράν το καλύτερο μήνυμα αγωγής στοματικής υγείας που έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτές τις τέσσερις λέξεις είναι συμπυκνωμένη όλη η λειτουργικότητα του στόματος. Και βλέπετε ότι αυτές οι λέξεις ακριβώς απηχούν και τη διάσταση της οργανικής, της σωματικής υγείας, αλλά και την ψυχική υγεία και την κοινωνική ευεξία. Και το στόμα, επιτρέψτε να σας πω ότι έχει αποδειχτεί από μελέτες ότι έχει μια ιδιαίτερη θέση όσον αφορά την ψυχική υγεία, αλλά και την κοινωνική ευεξία. Είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος, ένα ευαίσθητο όργανο στο σώμα. Βέβαια, συνδέεται με πόνο και συνδέεται και με κάποια αισθήματα ιδιωτικότητας, τα οποία πολλοί ασθενείς δηλώνουν ότι παραβιάζεται όταν πηγαίνουν στον οδοντίατρο και αρχίζει ο οδοντίατρος να δουλεύει στο στόμα τους. Τώρα, σχετικά με τα στοματικά νοσήματα, έχουμε την οδοντική νόσο που είναι η τεριδόνα και το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι πλήττει σχεδόν όλους. Υπάρχουν άλλα γενικά νοσήματα γενικής υγείας που δεν πλήττουν όλους. Κατά κανόνα και σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και ιστορικά, διαχρονικά, αλλά και σε όλες τις χώρες, πλήττει σχεδόν όλα τα άτομα του πληθυσμού. Τα άλλα στοματικά νοσήματα, όχι τα οδοντικά, έχουν συσχέτιση με τη γενική υγεία. Κάποια έχουν μια μάλιστα πρώιμη εκδήλωση έχουμε μέσα στην στοματική κοιλότητα. Ισχύει βέβαια ότι κυρίως η οδοντική νόσος κατά κανόνα δεν είναι απειλητική για τη ζωή. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή, κάποια παραμελημένα αποστήματα, αλλά κατά κανόνα δεν είναι. Αυτό το λέω για να δούμε λίγο και την προτεραιότητα που φαίνεται ούτως ή άλλως ότι δίνει και ο καθένας από εμάς σε θέματα γενικής υγείας και στοματικής υγείας. Αυτό το οποίο όμως ισχύει επίσης είναι ότι τα στοματικά νοσήματα συσχετίζονται με τη γενική υγεία και αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κοινοί παράγοντες κινδύνου με νοσήματα γενικής υγείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην προαγωγή υγείας, πώς πρέπει να γίνεται και πώς πρέπει η στοματική υγεία να συνδέεται και με άλλα γενικά νοσήματα. Ένα ιδιαίτερο επίσης που έχουμε είναι ότι η οδοντική νόσος ξέρουμε πού οφείλεται και θεωρητικά θα μπορούσαμε να επιτύχουμε 100% πρόληψη. Όμως, υπησέρχονται οι προσδιοριστές, οι κοινωνικοί, οικονομικοί και άλλοι προσδιοριστές, συμπεριφορικοί, κοινοοικονομικοί και δομικοί που έχουν να κάνουν με το σύστημα υγείας, όπου παρεμβαίνουν και βέβαια δεν πετυχαίνουμε την πρόληψη που θα μπορούσαμε θεωρητικά να πετύχουμε 100%. Όσον αφορά τις οδοντιατρικές υπηρεσίες. Βέβαια, η οδοντιατρική φροντίδα καλύπτει όλο το εύρος από την προαγωγή και αγωγή στοματικής υγείας, πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση και μάλιστα εκτεταμένες, ιδιαίτερες και ακριβές αποκαταστάσεις προσθετικές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το ότι έχουμε πολλές επισκέψεις. Έχουμε αυτό που λέμε course of treatment. Δεν είναι μία επίσκεψη που πάμε και τελειώνουμε. Η οδοντιατρική είναι κατεξοχήν χειρουργική ειδικότητα. Το οδοντιατρίο είναι ένα μικρό χειρουργείο. Έχουμε υψηλό κόστος της φροντίδας.
Ό,τι γίνεται και μπαίνει στο στόμα είναι custom made, το φτιάχνει τον δίαιτρο εκείνη την ώρα ή το φτιάχνει ο δοτεχνίτης. Και τα υλικά όλα, ακόμα, τι να σας πω, ακόμα και το λίπια βάμβακος είναι εισαγόμενα. Έχουμε το γενικό δοντίατρο που είναι χειρουργός οδοντίατρος και δύο επίσημες ειδικότητες, μαθοχειρουργική και ορθοδοντική. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες εξειδικεύσεις και αυτό έχει να κάνει με το, συσχετίζεται με το κόστος της φροντίδας. Από όταν πηγαίνουμε στον ειδικό ή παραπέμπεται ο ασθενής σε πολλούς ειδικούς στη σειρά μέχρι να ολοκληρωθεί το course of treatment. Ας δούμε τι έχουμε υποδομές από διαιτητικές υπηρεσίες. Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος ιδιωτικός τομέας, πάνω από το 99%, δηλαδή σχεδόν όλοι οδοντίατροι δουλεύουν ιδιωτικά. Δεν υπάρχουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ, ώστε να καλύπτεται η οδοντιατρική περίθαλψη. Ο δημόσιος τομέας έχει στο παιδί... το παιδί, ξέρετε, είναι αυτό που τώρα πια περιλαμβάνει και τα οδοντιατρία του κέντρων, το κέντρο υγείας και τα οδοντιατρία τα παλιά του ΙΚΑ, που έχουν περάσει και είναι αναφέρονται ως μονάδες υγείας. Το 2006 είχαμε 342 οδοντιάτρους στα κέντρα υγείας, και 1036 οδοντιάτρους στο τότε ΙΚΑ. 10 χρόνια μετά έχουμε 148 οδοντιάτρους στα κέντρα υγείας και 394 στις μονάδες υγείας του πρώην ΙΚΑ, που είναι τώρα παιδί. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια δραματική μείωση. Οι δε νοσοκομιακοί οδοντίατροι είναι πολύ λίγοι. Συνολικά οι οδοντίατροι του δημόσιου τομέα δεν ξεπερνούν ούτε κατά διάνοια τους 1000. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε. Τουλάχιστον ο δημόσιος τομέας είναι τελείως αποδυναμωμένος. Και ο ισχυρός παίκτης είναι ο ιδιωτικός τομέας. Τώρα, τι παρέχεται τουλάχιστον από αυτόν τον αποδυναμωμένο και αποσπασματικό δημόσιο τομέα? Λοιπόν, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις, πρέπει τα κέντρα υγείας να παρέχουν πλήρη κάλυψη των παιδιών 0 έως 18 ετών, προαγωγή υγείας περισσότερο και όχι πρόληψη, αλλά λίγη πρόληψη στο γενικό πληθυσμό και να καλύπτουν τα έκτακτα και επίγοντα των ενηλίκων. Οι μονάδες υγείας που ήταν πριν του ΙΚΑ και ΕΟΠΗ, επιπλέον αυτών στα αστικά πια κέντρα, στους αστικούς χώρους, στις αστικές περιοχές, καλύπτουν επιπλέον ένα θεραπευτικό κομμάτι της οδοντιατρικής και κάποια κινητή προσθετική, δηλαδή τεχνητές οδοντοστοιχίες, και υπάρχουν μεμονωμένες, ρυθμένες στα δάχτυλα μονάδες οδοντιατρικής και νοφοχειρουργικής. Τώρα έχει μπει και η πρόληψη και θεραπεία σε παιδιά και ενήλικες, αφού δημιουργήθηκε το παιδί. Αυτό είναι το τι θεωρητικά πρέπει να παρέχεται. Και στα νοσοκομεία, βέβαια, έχουμε μόνο νοσοκομεία και οδοντιατρική, δηλαδή οδοντιατρική θεραπεία σε ειδικούς ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσοκομιακής κάλυψης. Στην πράξη, τι γίνεται? Ισχύει το κατά το δοκούν. Δεν εφαρμόζονται πάντα αυτές οι υπουργικές αποφάσεις στο τι πρέπει να παρέχεται. Αυτό το οποίο έχει φανεί είναι το ότι οι οδοντίατροι που από το ΙΚΑ πήγαν στα κέντρα υγείας δεν έχουν καμία σχέση με τη φιλοσοφία των κέντρων υγείας, με έμφαση στα παιδιά, δεν ξέρουν να χειρίζονται και παιδιά. Οπότε δεν γίνεται η δουλειά που θα έπρεπε να γίνεται. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, κάτι που γίνεται και στην υγεία, έχουμε πάρα πολλά παραμελημένα περιστατικά που έρχονται στα επίγοντα ή καταφέρουν να βρουν ραντεβού, αλλά και αυτό με πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Αυτό είναι το τι γενικά αυτή τη στιγμή γίνεται στην οδοντιατρική. Βέβαια, όποιος μπορεί πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, εδώ σας περιγράφω τώρα τον δημόσιο. Ας έρθουμε να δούμε τώρα κάποια στοιχεία, στις δαπάνες περνάμε τώρα, από το σύστημα System of Health Accounts, το σύστημα λογαριασμών υγείας. Κοιτάξτε, η δαπάνη υγείας από το 9 μέχρι το 15 έπεσε κατά 34,5%. Την ίδια περίοδο, η οδοντιατρική δαπάνη μειώθηκε κατά 64,5%. Βλέπετε ότι έχουμε μεγαλύτερη μείωση της οδοντιατρικής δαπάνης από την ιατρική. Και αν την δούμε, την οδοντιατρική δαπάνη, ως ποσοστό της ιατρικής δαπάνης, βλέπετε ότι μειώθηκε κατά ένα 45,7%. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια μεγαλύτερη μείωση των οδοντιατρικών δαπανών από ότι η μείωση των δαπανών υγείας. Αν έρθουμε και κάνουμε ένα zoom τώρα στην οδοντιατρική δαπάνη και τη δούμε λίγο από πιο κοντά, είναι αυτή. Απλώς είναι σε άλλη κλίμακα εδώ που σας το δείχνω. Αν το δούμε ως ποσοστό του ΑΕΠ, βλέπουμε ότι μειώθηκε κατά κοντά 52% και κατά κεφαλή μειώθηκε κατά 59%. Εδώ βέβαια δεν είναι εκφρασμένο σε ευρώ κατά κεφαλή, αλλά είναι τα Purchasing Power Standards. Αυτό περιέχει μέσα και την διάσταση της αγοραστικής δύναμης. Αυτό το στοιχείο της οδοντιατρικής δαπάνης κατά κεφαλή, μετρώντας έτσι, μας φέρνει σε μια θέση στην Ευρώπη. Βλέπετε το κόκκινο
Συγγνώμη, το κόκκινο είναι εδώ η Ελλάδα. Βλέπετε ότι είμαστε εδώ στο μέσο, μαζί με κάποιες χώρες που κυμαίνονται από το 86 μέχρι το 91. Και από εκεί και κάτω αρχίζει, οριακά δηλαδή, είμαστε πριν την ομάδα η οποία είναι οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που έχουν, εδώ φτάνει στο 68, δηλαδή μειώνεται αρκετά η κατακεφαλή δαπάνη. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, αν το δούμε τώρα στις χώρες, βλέπουμε ότι είμαστε εδώ λίγο ψηλότερα. Αυτό που παρακολουθούμε, είδατε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ως προς το τι ποσοστό του ΑΕΠ πηγαίνει στην οδοντιατρική δαπάνη. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες προς τα πάνω που έχουν ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε, αν δούμε ποιο είναι το ποσοστό της ιδιωτικής οδοντιατρικής δαπάνης σε σχέση με τη συνολική οδοντιατρική δαπάνη, είναι ότι αυτές ακριβώς οι χώρες, κοιτάξτε, έχουν χαμηλά ποσοστά ίδια συμμετοχής. Καταναλώνουν, δηλαδή έχουν μεγαλύτερη οδοντιατρική δαπάνη, αλλά πληρώνουν λιγότερο από την τσέπη τους όσοι πηγαίνουν να πάρουν οδοντιατρική φροντίδα. Εδώ είναι οι χώρες του ΟΣΑ. Δεν είναι της Ευρώπης, αλλά δεν έχει σημασία. Πού είναι η Ελλάδα εδώ? Η Ελλάδα δεν είναι εδώ. Γιατί δεν είναι εδώ? Γιατί αν ήταν εδώ, θα έπαιρνε την τελευταία θέση καλύτερα σε εισαγωγικά και από την Ισπανία, γιατί αυτή είναι η δική μας ιδιωτική οδοντιατρική δαπάνη. Είναι προφανές ότι κάποιος μας είπε να τα εκατοστήσετε και εμείς το ακούσαμε. Από 98,8% ιδιωτική οδοντιατρική δαπάνη το 2009, φτάσαμε στο 15 με 99,8, κοντεύουμε να πετύχουμε το στόχο, να το εκατοστήσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η οδοντιατρική, είναι πλήρως απασφαλισμένη και βέβαια με ένα τέτοιο εύρημα δεν παραξενευόμαστε όταν βλέπουμε αυτό όσον αφορά τη μη καλυπτόμενη οδοντιατρική δαπάνη. Τώρα, ο κύριος Λιώτης την είπε ακάλυπτη. Αυτές τις ανάγκες τις είπε ακάλυπτες. Εγώ θα μπορούσα να δώσω το σλόγγαν οδοντιατρική δαπάνη, ο ακάλυπτος. Λοιπόν, βλέπετε ότι το 2007, εδώ είναι η μαύρη γραμμή η Ελλάδα. Η κλίμακα είναι ίδια για να έχουμε σύγκριση, το 7 και το 14. Εδώ ήταν η οδοντιατρική δαπάνη, οι ακάλυπτες ανάγκες. Και βλέπετε πόσο υπάρχει σαφής κοινωνική διαστρωμάτωση με τα χαμηλά εισοδήματα να έχουν μεγαλύτερη μη καλυπτόμενη ανάγκη σε σχέση με τα ψηλά. Και η σχέση των μη καλυπτόμενων αναγκών στα χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τα ψηλά ήταν 15. Δηλαδή 15 φορές περισσότερη μη καλυπτόμενη ανάγκη στα χαμηλά εισοδήματα. Αυτή η σχέση το 2014 έχει γίνει 3-3. Δηλαδή, μειώσαμε τις ανισότητες. Μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι? Σε παντελή έλλειψη πολιτικής, οδιακής πολιτικής, μειώσαμε τις ανισότητες. Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί αυτό το πετύχαμε, συσσαγωγικά το πετύχαμε, πώς? Επιδεινώνοντας τους καλύτερους. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνολική μετάθεση προς τα πάνω αυτής της καμπύλης των μη καλυπτόμενων οδοντιατρικών αναγκών. Μίκρη είναι μεν η κλίση, αλλά έχει ανέβει όλο προς τα πάνω. Βέβαια, βλέπουμε ότι γενικά στην Ευρώπη υπήρξε, βλέπετε, μια μετακίνηση προς τα πάνω και κυρίως είναι εδώ οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ας έρθουμε τώρα λίγο να δούμε τα νοικοκυριά. Πώς κινήθηκαν τα νοικοκυριά από τους λογαριασμούς από την έρευνα οικογενειακών προσανατολισμών. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκαν από το 8 μέχρι το 15, τι είχαμε? Είχαμε 26% περίπου μείωση του ΑΕΠ κατά κεφαλή. Μειώθηκε κατά 27% το καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα. Μειώθηκε κατά 26% η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Μήπως όμως αυτά έγιναν γιατί μειώθηκαν οι τιμές των ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι ότι μειώθηκε πραγματικά η κατανάλωση? Ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή για όλα τα αγαθά αυξήθηκε και έφτασε κοντά στο 7%. Η μέση μηνιαία δαπάνη των οικοκυριών για υγεία μειώθηκε κατά σχεδόν 25%, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή για υγεία, για υπηρεσίες υγείας, έμεινε σταθερός. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως συζητούσαμε με τον κύριο Αθανασάκη, για το τι υπηρεσίες υγείας περιλαμβάνονται μέσα και έτσι αυτό μένει σταθερός, αλλά πάντως είναι ενδεικτικό. Από εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πραγματικά μείωση στις δαπάνες για υγεία, επομένως και προφανώς και στην κατανάλωση. Εδώ θα ήθελα να δούμε τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή από το 2008 μέχρι το 2017. Αυτός ο δείκτης
αυξήθηκε από το 2008 μέχρι και το 2017, όπου μας το 2017 έχουμε το μέσο όρο των 8 μηνών, έτσι, από Ιανουάριο μέχρι Αύγουστο, αυξήθηκε κατά 8%, και αυτό αναφέρεται σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες. Στην υγεία μειώθηκε κατά 1,4%, άρα ενώ οι τιμές αυξάνονται γενικά, στην υγεία έπεσαν λίγο οι τιμές. Για να δούμε τώρα στα επιμέρους συνθετικά τι γίνεται. Για τα φαρμακευτικά προϊόντα έχουμε μείωση σχεδόν 16%. Βλέπετε ότι εδώ τα πρώτα χρόνια υπήρχε μεγάλη μείωση, εδώ είναι σαφής η ρύθμιση η οποία έγινε. Στις ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες βλέπουμε ότι υπήρχε πρώτα τα πρώτα χρόνια μια κάποια αύξηση μέχρι το 11% και μετά πέφτουν, και συνολικά έχουμε μια μείωση τιμών στο 11,5%. Στις οδοντιατρικές υπηρεσίες έχουμε μια μείωση κατά 2,7%. Βέβαια, εδώ πρέπει να σας πω ότι είναι κάπως πλασματικό, και εδώ πάλι ξεσηκώθηκαν οι οδοντίατροι όταν τους το έδειξα, γιατί εδώ, για να βγει αυτός ο δείκτης, περιλαμβάνεται μέσα το σφράγισμα, η εξαγωγή, η λεύκανση και η στεφάνη, και βέβαια μένουν απ' έξω όλες οι πολύ μεγάλες προσθετικές θεραπείες, αποκατάστασης, εμφυτεύματα και όλα αυτά, και ορθοδοντικοί, που εκεί πέσανε οι τιμές. Και αν δούμε και τον δείκτη τιμών για την νοσοκομιακή φροντίδα, βλέπουμε ότι αυτός αυξήθηκε κατά 25%. Όταν λοιπόν κινήθηκαν έτσι οι τιμές, ας δούμε τώρα τι κατανάλωση είχαν τα νοικοκυριά. Η υγεία έπεσε, το είπα και πριν, κατά 25%. Τα φάρμακα, η έξω νοσοκομιακή, εκτός των οδοντιάτρων, μειώθηκε κατά 57,4%. Τα φάρμακα κατά 31,8% αυξήθηκε. Αυτό εδώ εκφράζει και την ιδιωτική δαπάνη, η οποία μέσα σε αυτά τα χρόνια αυξήθηκε. Η νοσοκομιακή μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 58%. Και η οδοντιατρική δαπάνη μειώθηκε κατά 2/3, 66,6%. Συνεπώς, πρώτα κόβουμε τον οδοντίατρο, όπως είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου. Μετά κόβουμε κάπως τα εξωνοσοκομιακά και τα δίνουμε όλα στο νοσοκομείο. Και στο φάρμακο αναγκαστικά, γιατί αυξήθηκε η συμμετοχή. Εδώ θα ήθελα τώρα να σας δω. Το ερώτημα είναι, γίνανε αυτές οι αλλαγές, το ερώτημα είναι ποιος έχει πληγεί περισσότερο ή όχι, τι γίνεται με τις ανισότητες. Γιατί σε περίοδο κρίσης αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι για την υγεία είχαμε μια συνολική μείωση από το 8 μέχρι το 15 κατά 25%. Στα νοικοκυριά με το χαμηλότερο εισόδημα, βλέπετε ότι στα νοικοκυριά που είχαν εισόδημα μέχρι 750 ευρώ το μήνα αυξήθηκε κατά 11,4%. Ενώ στα νοικοκυριά που είχαν τα ψηλότερα εισοδήματα, μειώθηκε. Έτσι λοιπόν, ένα χάσμα ανάμεσα στα πιο πλούσια και στα πιο φτωχά νοικοκυριά, που ήταν 4,5 η διαφορά, έγινε 3,6. Και εδώ μειώσαμε την ανισότητα. Αλλά και εδώ πάλι δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι. Γιατί αυξήθηκε η δαπάνη για υγεία που πληρώνουν τα φτωχότερα νοικοκυριά. Ας δούμε τι έγινε στην οδοντιατρική. Στην οδοντιατρική είπαμε ότι είχαμε μία μείωση περίπου 67%. Στα χαμηλότερα νοικοκυριά βλέπετε ότι είχαμε μία μείωση από το 8 στο 15 κατά 61%. Στα πλουσιότερα νοικοκυριά, κοιτάξτε, είχαμε και εδώ μία σημαντική, βλέπετε, και τα ψηλότερα εισοδήματα, τα νοικοκυριά με τα ψηλότερα εισοδήματα μειώσαν την οδοντιατρική δαπάνη, αλλά όχι τόσο όσο τα φτωχότερα. Και βέβαια εδώ αυξήθηκε η ανισότητα. Επιβαρύνονται πιο πολύ τα νοικοκυριά με το χαμηλό εισόδημα. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά, εφόσον εδώ ταυτίζεται η γραμμή του το concentration, ταυτίζεται το εισόδημα με την δαπάνη, βλέπουμε ότι και το 8 και το 15 ουσιαστικά τα νοικοκυριά πληρώνουν για οδοντίατρο αναλογικά με το εισόδημά τους. Αν όμως αυτό το δούμε σε επίπεδο ατόμου από στοιχεία που έχουμε από τη δική μας έρευνα, βλέπετε ότι εδώ δεν ταυτίζονται οι δύο γραμμές, και αυτό το σχήμα μας δείχνει ότι επιβαρύνονται περισσότερο τα άτομα χαμηλού εισοδήματος για τις οδοντιατρικές τους δαπάνες. Τι ζήτηση, για ποιες υπηρεσίες πια κάνουν ζήτηση οι ασθενείς όταν πηγαίνουν στον οδοντίατρο? Υπάρχει ένα πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 2017, τον Διαμαντόπουλου και Νιάκα, όπου εκτός από ανάλυση
τέτοιων στοιχείων πάλι από System of Health Accounts και τα νοικοκυριά. Έγινε μία έρευνα ρευματολογίου με ηλεκτρονικό βέβαια τρόπο στους οδοντιάτρους και το ερώτημα ήταν να πούνε οι οδοντίατροι ποιες θεραπείες είδανε ότι έχουν αυξηθεί, ποιες έχουν μειωθεί. Παρόλο που οι authors λένε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό το δείγμα των 361 οδοντιάτρων από τους 11.000 και με τη μεθοδολογία, όμως εγώ θεωρώ ότι τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά, αλλά είναι ενδεικτικά. Κοιτάξτε τι έχει γίνει, τι ζήτηση, ποιες θεραπείες ζητάμε πια όταν πηγαίνουμε στον οδοντίατρο και τι έγινε αυτά τα χρόνια. Το μπλε είναι η μείωση, το κόκκινο είναι η αύξηση και το πράσινο την περαμείναν ίδια. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Τι κόπηκε κατεξοχήν, τι μειώθηκε? Μειώθηκε η ζήτηση για τα ακριβά τα προσθετικά. Στεφάνες γέφυρες, κορώνες δηλαδή και γέφυρες, εμφυτεύματα και τεχνητές οδοντοστοιχίες. Αυτά τα οποία είναι ακριβά, είναι αυτά που μειώθηκαν περισσότερο. Τι αυξήθηκε? Αυξήθηκαν οι εξαγωγές και οι απονευρώσεις. Παραμέληση. Πηγαίνουμε πια στον οδοντίατρο όταν το δόντι έχει χαλάσει τόσο πολύ που ή πρέπει να το απονευρώσουμε ή να το βγάλουμε. Κοιτάξτε όμως και κάτι ενδιαφέρον, αμέσως μετά από αυτές τις προσθετικές αποκαταστάσεις που είναι αυτές που έκοψε ο Έλληνας, τι έρχεται? Έρχεται η πρόληψη. Και τι αφορά αυτή η πρόληψη που δεν το έχω βάλει εδώ? Είναι η πρόληψη που γίνεται στα παιδιά, οι φθοριώσεις και οι προληπτικές εμφράξεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν πλήττεται μεν, εντάξει, η αποκατάσταση, το λειτουργικό σε ένα βαθμό και το αισθητικό. Έχουμε όμως εδώ και ένα πρόβλημα το τι κάνουμε στα παιδιά μας, στις νεότερες γενιές. Και αυτό έχει κοπεί. Παραμέληση. Νομίζω ότι εγώ τη δέχομαι αυτή την εικόνα, παρόλο που οι όφερες λένε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα των οδοντιάτρων. Συμπέρασμα. Η οδοντιατρική είναι μια υπόθεση του ιδιωτικού τομέα και των ιδιωτικών πληρωμών. Είναι πλήρως απασφαλισμένη ή τέλος πάντων, για να μην είμαι πολύ απόλυτη υπερβολική, είναι κατά 99,8% απασφαλισμένη. Είναι παραδομένη στην τύχη της. Οι δημόσιες δομές είναι αδύναμες αποσπασματικές ασυντόνιστες. Υπάρχει παντελής έλλειψη μιας συνολικής οδοντιατρικής πολιτικής. Πρώτα κόψαμε τον οδοντίατρο και για τις ακριβές θεραπείες, ιδίως τα χαμηλότερα εισοδήματα και πλήττονται περισσότερο παιδιά και ευάλωτες ομάδες. Αυτή είναι η εικόνα της οδοντιατρικής. Και τώρα ερχόμαστε στο θέμα του φόρουμ, που είναι ποιος θα πληρώσει για την υγεία. Τώρα, δεν θέλω να φανώ απεσιόδοξη, αλλά στο ερώτημα το ποιος θα πληρώσει, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, είναι ότι εμείς, ο Κοσμάκης, θα πληρώνει με ίδιες πληρωμές, στο βαθμό που αντέχει για να καλύπτει τις θεραπευτικές του ανάγκες, να μην πονάει, να μην είναι πρισμένος, ή και λίγο προσθετική βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος. Πράγμα το οποίο συνεχίζει και εντείνει την κοινωνική ανισότητα, όπου upper middle class, έτσι, θα μπορούν να έχουν και τις αποκαταστάσεις τους, ενώ middle class και low social class θα είναι αφημένοι στην τύχη τους. Οι προκλήσεις. Αφού λοιπόν στο ποιος θα πληρώσει έβγαλε όλη την απεσιοδοξία μου, αλλά νομίζω ότι είμαι ρεαλίστρια, θα έρθω τώρα κανονιστικά, κύριε Αθανασάκη, να πω το ποιος να πληρώσει. Βέβαια, το ποιος θα πληρώσει προκύπτει από την αναζήτηση της βέλτιστης ισορροπίας ανάμεσα σε ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες, ιδιωτικές πληρωμές και δημόσιες δαπάνες για την οδοντιατρική. Δεν είναι κάτι παράξενο, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Η οδοντιατρική, με τα χαρακτηριστικά που σας είπα, δεν καλύπτεται από το δημόσιο σε καμία χώρα έτσι όπως καλύπτεται η γενική υγεία. Το θέμα είναι να βρούμε μια καλή ισορροπία. Όπως είδατε, κάποιες χώρες είχαν μια ισορροπία όπου είχαν πραγματικά χαμηλές συμπληρωμές. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ολοκληρωμένη πολιτική στοματικής υγείας. Χρειαζόμαστε ένα δημόσιο τομέα στο βαθμό που θα εξασφαλίσουμε αποδοτικότητα. Αλλιώς δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη να έχουμε δημόσιο τομέα. Αυτό το οποίο βλέπω λοιπόν είναι, όσον αφορά το παιδί, στα κέντρα υγείας να δοθεί η έμφαση στην προαγωγή στοματικής υγείας και να συνδεθεί με τη γενική υγεία, δηλαδή πρωτοβάθμια οδοντιατρική και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να πηγαίνουν μαζί. Γιατί? Να υιοθετήσουμε επιτέλους την αρχή της προαγωγής υγείας, που είναι η αρχή των κοινών παραγόντων κινδύνου. Θα υπάρχουν συνέργειες και εξοικονομούμε χρήματα και είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Φυσικά, να συνεχίσουμε ουσιαστικά την πλήρη κάλυψη παιδιών 0 έως 18 ετών, πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά και βέβαια να καλύπτουν τα επίγοντα. Στις μονάδες υγείας, στις αστικές περιοχές, επιπλέον αυτό, να έχουμε θεραπευτική κάλυψη ευάλωτων ομάδων. Δεν μπορεί να μην γίνεται ούτε μία απλή απονεύρωση μονορίζοντοντιού και να υποφέρει ο κόσμος. Δηλαδή, είναι αδύνατον αυτό στην εποχή μας.
Και πρέπει να κρατήσουμε έστω μια μίνιμουμ προσθετική, όπως είχε παλιά το ΙΚΑ, για τις ευάλωτες ομάδες. Και τα νοσοκομεία να συνεχίσουν τη νοσοκομειακή οδοντιατρική, αλλά μόνο αυτοί. Να κάνουν νοσοκομειακή οδοντιατρική. Όλα τα άλλα να πηγαίνουν στην πρωτοβάθμια, που αυτό εδώ θα δείξει μια επένδυση και μια προτεραιότητα της κοινωνίας, αν θέλετε, για το τι να καλύπτουμε, και όλα τα άλλα να είναι στον ιδιωτικό τομέα, με κάποιες συμβάσεις βέβαια με τον ΕΟΠΗ, όπου ξέρετε εδώ το ποσοστό συνασφάλισης είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, γιατί μπορείς να το διαφοροποιείς ανάλογα με το ποια θεραπεία θέλεις, σε ποια θεραπεία θέλεις να δώσεις κίνητρο να γίνεται και ποια όχι. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένη, να γίνει τέτοια τιμολόγηση και μετά το τι ποσοστό θα έρχεται να καλύπτει ο ΕΟΠΗ και τι ο ασθενής, ώστε να δίνονται κίνητρα και επιτοριοποίηση. Έμφαση στην πρόληψη, δεν πρέπει να την ξεχνάμε την πρόληψη. Μετά να έχουμε θεραπεία για διατήρηση λειτουργικού φραγμού, γιατί ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από την έρευνα ότι ο φραγμός οδοντικός μπορεί να είναι λειτουργικός, ακόμα και αν δεν είναι ολόκληρος, ακόμα και αν έχουμε χάσει ένα-δύο δόντια. Και να καλύπτουμε μια βασική αποκατάσταση και στο τελευταίο, ίσως και καθόλου, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε, την εξειδικευμένη αισθητική οδοντιατρική. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ισορροπία αυτή δεν είναι στατική, είναι δυναμική. Και κάθε φορά την παρακολουθούμε και την προσαρμόζουμε στις εκάστοτες ανάγκες υγείας, σωματικής υγείας και στις δυνατότητες τις οικονομικές. Έτσι λοιπόν, μέσα από ένα τέτοιο μοντέλο, τέτοιες βασικές αρχές δηλαδή, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα σε ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες για να καλύψουμε το τρως, μιλάς, γελάς. Θα σας στενοχωρήσω, αλλά νομίζω ότι για το φυλάς πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Και αυτό νομίζω ότι επαφείται στο δαιμόνιο του Έλληνα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ.